Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η εκδήλωση της δημοτικής κίνησης «Συνεργασία για την Καβάλα» για την παρουσίαση του κορμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Ο επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας Νίκος Ξανθόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως μπροστά σε προστηρικτές και φίλους είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις απόψεις μου για τη διαχείριση των θεμάτων του Δήμου μας και τη σχέση του με τους δημότες. Σεβασμός, διαφάνεια, αποφασιστικότητα, διεκδίκηση χωρίς τακτικισμούς, ξεκάθαρη ατζέντα, σχέση ισόρροπη με τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων χωρίς αποκλεισμούς και διευθέτηση όλων των χρονιζόντων εκκρεμωτήτων του Δήμου που αφορούν το σχέδιο πόλης, τα γενικά και ειδικά πολεοδομικά, της χρήσης γης που δυστυχώς, όπως τόνισε, η επερχόμενη διοίκηση δεν έχει να επιδείξει σοβαρές αποδόσεις, διανύοντας ήδη τον πέμπτο της χρόνο στη διοίκηση. Ο Δήμος απαιτεί λύσεις που θα τον οδηγήσουν σε ανάπτυξη και όχι να παραμένει σιδηροδέσμιος στο ένδοξο μεν, αλλά μακρινό ξεθοριασμένο παρελθόν του. Δεν είναι δυνατόν όμως να ανοιχτώ από υποψηφίους να υπόσχονται πως θα φροντίσουν την καθημερινότητα. Και τι εννοούν καθημερινότητα? Τα σκουπίδια, τα πόρτα, τα πεζοδρόμια, τους δρόμους και άλλα τέτοια καλούπια. Εάν αλήθεια κάποιος ή εγώ σας μιλήσω για την καθημερινότητα, μπορεί να μου πει κανείς από εσάς γιατί όλοι μα εμείς πληρώνουμε δημοτικά τέλη και δημοτικούς χώρους? Ξέρετε, αυτά τα πληρώνουμε μέσα από τη ΔΕΗ. Και τα εισπράττει απευθείας το Δήμος. Και δεν υπάρχει παρέμβαση τρίτου. Εάν πρέπει να δεχτούμε ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί κάποια δημοτική αρχή σε αυτά τα θέματα, τότε γιατί τα πληρώνουμε? Νομίζω πως δεν υπάρχει κανένας λόγος. Επίσης, στην εκπομπή Ένα Live και τον Τάσο Παλαιστίδη μίλησε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια της θητείας της μέχρι τώρα. Τέτοια θητεία δεν πιστεύω να την έχει περάσει άλλος Δήμαρχος. Τι εννοώ? Πρόσφυγες πριν απ' όλα. Capital controls θα σας πω. Και αλλαγή της νομοθεσίας, αλλεπάλληλες αλλαγές της νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαγωνισμοί, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μελέτες, όλη η γραφειοκρατική διαδικασία μέσα στο Δήμο, την οποία πρέπει πρώτα να τη μάθουν οι υπάλληλοι και όπως καταλαβαίνετε και οι ενδιαφερόμενοι που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και άντε τώρα αυτού και από την αρχή. Φαίνεται ότι οι μνημονιακοί νόμοι πιάνουν αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη, βέβαια, πολλές φοβερές ελλείψεις και σε προσωπικό και σε χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε στους στόχους για την περαιτέρω ανάδειξη του τουρισμού στην Καβάλα. Ότι η Καβάλα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Η ναυαρχίδα, όπως λένε, του τουρισμού, κακά τα ψέματα, είναι ο νομός μας στην περιφέρεια. Αλλά η Καβάλα δεν έχει το χαρακτηρισμό του νησιού, που τον έχει Θάσος. Γιατί ο χαρακτήρας νησί έλκει από μόνος του. Δεν χρειάζεται εκεί να κάνεις πολλά πράγματα. Από μοναχή τους οι τουρίστες όλου του κόσμου θα κατευθυνθούν στα περιβόητα νησιά της Ελλάδος. Εμείς όμως που δεν είμαστε νησί, πρέπει να παλέψουμε πιο πολύ και από την άλλη να αυξήσουμε τις κλίνες φιλοξενίας για να μπορέσουμε να έλξουμε τους τουρίστες. Επίσης, στην εκπομπή Εξελίξη και τον Γιάννη Χατζημανουήλ φιλοξενήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης, σύγχρονος δήμος και υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, όπου έκανε λόγο μεταξύ άλλων για τους στόχους του αλλά και το τι θέλει να αποφύγει ως υποψήφιος δήμαρχος. Το πρώτο που με αγχώνει, ειλικρινά με αγχώνει, είναι η κατάσταση που υπάρχει όχι τόσο στις γειτονιές μέσα στην πόλη, διότι εκεί, εντάξει, κακά τα ψέματα, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όσο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις γύρω κοινότητες. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω ότι την κατάσταση που αντίκρισα στο νέο ζυγός είναι μια κατάσταση, αυτό το μισό, δεν έχει σημασία, είναι μια κατάσταση η οποία ο προϋπολογισμός της ΣΑΤΑ πρέπει να πηγαίνει εκεί για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν ότι είναι πολίτες αυτής της πόλης. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να βρούμε προγράμματα, να ψάξουμε να βρούμε προγράμματα για υποβαθμισμένες περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια δουλειά. Είναι μια ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που σε ψηφίζουν. Διότι δεν μπορώ, δηλαδή αυτό που με πονάει και με κάνει να μην κοιμάμαι σε εισαγωγικά και να αισθάνομαι ευθύνη, είναι η φράση ότι μας θυμάστε τώρα που είναι οι εκλογές και μετά μας ξεχνάτε. Αυτό, πιστέψτε με, είναι μου τρυπάνε την καρδιά, να σας το πω έτσι. Διότι
Λέω ότι αν θα βγω και την επόμενη μέρα πέσω σε αυτό το λούκι, με συγχωρείτε για την έκφραση, και αυτοί οι άνθρωποι, και αρχίζω και τους λέω ότι ξέρετε, δεν έχω λεφτά, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, αυτοί οι άνθρωποι θα με θεωρούν ψεύτη. Τόνισε εμφατικά ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Η επόμενη μέρα είναι μια μέρα συνεργασιών. Διότι αλλιώς δεν θα μπορεί να δουλέψει ο Δήμος. Δεν θα μπορεί να ψηφίζεται προϋπολογισμός. Δεν θα μπορεί να ψηφίζεται ένα τεχνικό πρόγραμμα. Και γι' αυτό πρέπει, καταρχήν, ό,τι σας είπα για τους ψηφοφόρους, πρέπει να ισχύει και για τις συνεργασίες που γίνονται, ότι δεν πρέπει να είναι να δούνε και λαβήν, δώσουμε αυτή τη θέση για να μπορώ να σου δώσω, να σου περνάω τις θέσεις που θέλεις. Πρέπει να είναι μια ισότιμη συνομιλία, ότι ξέρετε ότι αυτό είναι το μέτρο. Πρέπει να δουλέψουμε για το καλό της πόλης. Και ενδεχόμενα, δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω, εάν πείτε ότι δεν βγαίνω. Εγώ δεν θα ζητήσω προσωπικά καμία θέση, διότι θεωρώ ότι αυτός που έχει εκλεγεί, έχει εκλεγεί. Δεν θα ζητήσω θέση διοίκησης, αλλά αυτό όμως που θα κάνω θα είναι μια έντιμη κριτική. Επίσης, συνεχίζει την παρουσίαση των υποψηφίων και του συνδυασμού του ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών και υποψήφιος δήμαρχος Άρης Βέρος. Να γίνει η Καβάλα ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της νεολαίας με την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, έθεσε ως στόχο ο υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας και επικεφαλής του συνδυασμού Τόπος της Ζωής μας, Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρουσίασε βασικά σημεία του προγράμματος του συνδυασμού του για την αξιοποίηση του νεαρού ηλικιακά έμψυχου δυναμικού του Δήμου Καβάλας. Εμείς στοχεύουμε σε ένα Δήμο φιλικό, φιλικό για τους νέους. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, γιατί οι υποψηφιότητες των παιδιών και μέλη είναι πολλές στον τόπο της ζωής μας. Έχουμε ένα στόχο και πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.